Good afternoon, Mr. John Degreek. Welcome to Singapore. Welcome to Singapore. You know what the Italians say? What's that? The Italian people, Italian, yeah. Italian. Una razza, una pazza. What's that mean? That's mean, το το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, θα πούμε ιστορίες. That's mean, you are the best face, uh-huh. I am not the best face. Oh, really? Okay, don't say that. No, come on. let's say it like this, okay? Yeah. In Balinese. Onya. Cakap, lo, becik. Una caca, no, pacik. Becik. It's a minute square. Good face. Nice face. Yeah. Okay. That's loud.
με κινητό, πάμε. Ο Θεός. Άμα ξεφουστίζει, θα μείνουμε στα μισά. Όχι, ρε. Αφού έφαγε το USB μαζί. Δείτε τι ώρα είναι. Εδώ δείξει την ώρα. 8 και 43 ώρα άφηξης στο Αυρώπα. Τι λέτε, ρε. Αρώρα, βρε. Αρώρα Κακαντού. Εδώ μας κάνει και το σχεδιάγραμμα που θα πάμε να μείνουμε. Είμαστε το 119. Το 119. Γκόμενες δεν έχουμε. Ελπίζουμε να βρούμε στο δρόμο εδώ έτσι να μας κάνει, λέει καμιά οτοστόπε. Το θέμα είναι. Καμιά μαύρη ζωή. Το θέμα είναι καλά, πάει γιατί πάω γύρω γύρω. Που σκάτα, πάμε. Σκάσε, να, να, καλά. Ναι, και το μεταξύ μας έφερε και μπήκαμε στο εστιατόριο και ήταν όλοι οι γέροι. Έλα, βρε μαλακά, ψεύτη είχε και ζευγάρι. Όλο μόνο σαν το βάτραχο. Εδώ οι δρόμοι. Δεν σκύρταμε στην Αφρική να βλέπε, βλέπε, φίδι, το πατήσω, φίδι, όχι, φίδι. Το βλέπετε πια το φίδι. Το βλέπουνε. Ωρε φίλε, πρώτη φορά. Κάτσε. Περίμενε, εδώ έχουμε θέμα τώρα. Ρε φίδι, ρε. Τι φίδι είναι αυτό ρε μαγκά. Σαν το πουλί μου ήταν μεγάλο. Δεν με μην πηδήξει μέσα από το παράθυρο. Έλα πάμε γρήγορα στο δωμάτιο. Μόνο και να έχει καμιά αράχνη. Μόνο. Φτάσαμε στο περιβόητο ξενοδοχείο. Την παράγκα του Ζουλού. Δεν λέει και τζέλ. Δεν μπανιέρα. Σαν μηχανή του χρόνου είναι η μπανιέρα, τι ε! Μπαίνεις μέσα και τελείως. Εγώ σφίχτης. Εδώ. Λοιπόν, εδώ που θα κοιμηθεί ο θείος μου. Τι λες ρε. Και εδώ θα κοιμηθώ εγώ. Τι λες ρε. Μετά από 4 μήνες θα κοιμηθώ σε κρεβάτι. Μετά από 4 μήνες θα κοιμηθώ με κοντίσιο. Oh. Γιατί δεν κοιμηθείς το μόνο. Κοιμάσαι ένα χρόνο στο διπλό. Εγώ κοιμηθώ. Ρε θεία. Και αυτό κρεβάτι είναι. Δεν εδώ. Σε χωρί ρε. Σαν μικρό το βλέπω. Όχι ρε, με χωράει. Χωράει. Εγώ πίτσα. Πίτσα. Πίτσα που μυρίζει. Πώς μυρίζει, πες. Κάτι γνωστό. Κάτι. Το μανιτάρι που μου βρωμάτισα, ρε. Γεωργιάτες! Καλημέρα! Λοιπόν, κοιμηθήκαμε καλά στο ξενοδοχείο. Τώρα σηκωθήκαμε και φύγαμε. Και πάμε να δούμε τους κροκοδίλους. Βασικά δεν είχε καταράχθεις εκεί. Γιατί λέει, εστέδεψε το ποτάμι. Δεν έπλεξε λέει και καλά. Είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, περιττώ να σας πω πως έχω βαρεθεί να βλέπω ευθεία. Πρέπει να είναι τουλάχιστον μια ώρα και 120 χιλιόμετρα ευθεία τώρα. Είμαστε στα Μπούσια, στη Ζούγκλα. Παιδιά, στροφή! Να, στροφή! Για να με στροφή! Σόπα ρε μάλακα, βρήκαμε στροφή. Κόψε! Με 116 είναι πολύ κλειστή η στροφή. Τόση είδα ώρα στην ευθεία. Μάνα, ακόμα στρίφτη. Ω, κι άλλη στροφή. Ωρε, μάνα, βρήκαμε στροφή ρε παιδιά. Ωρε παιδιά. Γιλοβιάτες. Εδώ που φτάσαμε. Εδώ δες. Τι είναι ρε μαλακά εδώ. Εδώ λέει είναι το ποτάμι το. Βγάζει ο κόδυλος. Πού είναι, περνάει η μουτσούρα του. Τι βρε, εδώ, αυτό είναι πέτρα. Πέτρα είναι. Ωρε φίλε, τι είναι εδώ ρε. Να βρεθεί και λίγο το αυτοκίνητο. Εδώ, ο μαλάκας τι έκανε εκεί, η σφύρα του. Ωραία, περάσω. Ναι. Ο μαλάκας. Ο μαλάκα. Ποια τη μέση ρε. Σφύρα του. Ωραία, για καλαμάρτα, καλά πάμε. Καλά πάμε για τους κοκόδηλους. Thank you.
ότι το παραδείρει μην πεταχτεί τίποτα, θα γίνεται αυτοκίνητο λασίκρισε σήμερα. Λοιπόν, εδώ πέρα μην πηγαίνεις κοντά. Εδώ πέρα οι Βιλανδιάτες κάνουν Jurassic Park. Εδώ βλέπετε το ποτάμι με τους κροκόδιλους. Δηλαδή δεν παίζει να φτάσεις πιο κοντά σε κροκόδιλο αυτή τη στιγμή. Θα το λέει και τα μπέλα ρε. Δηλαδή εδώ άμα, και εδώ πέρα δε, άμα μας κυνηγήσει κανένας κροκόδιλος την έχουμε γαμίσει. Αλλά εδώ άμα δεν πιστεύετε. Ποιος δεν πιστεύει. Do alert and take extreme care when working on. Don't. Εδώ τι, εδώ ο κροκόδιλος. Ωραία, πάμε. Δηλαδή εδώ δεν παίζει να πας στην Αυστραλία σε πιο επικίνδυνο μέρος από αυτό που είμαστε τώρα. Εδώ είσαι επί... Λοιπόν θα πας πιο ακραία να βγάζει και το μέρος. Εδώ είμαστε... Εγώ φίλε δεν περνάω από τα χώρτα μέσα. Γιατί? Δεν περνάω. Γιατί? Είδε βλάστος είναι τώρα εδώ πέρα τα χωταράκια. Δεν έχουμε τέτοιο. Δεν έχουμε οπτική επαφή. Δεξιά αριστερά πως είναι τώρα εδώ ανοιχτά. Αν είχε καμιά ράχνη στραβωμένη θα τη δούμε. Ω, δεν μπαίνω εγώ και άμεσα. Με τίποτα. Τι κάναμε τόσο δρόμο. Εσύ μπαίνεις και εδώ μέσα. Εγώ από. Από περαιτός. Εγώ περιμένω εδώ να. Τι, αφού έχει δρόμο, πόσο δρόμο ακόμα. Έλα, πάμε. Μάνα. Μάνα, γέλα ρε μαλάκα. Πρέ, δεν γαμιούνται όλα. Δεν γαμιούνται όλα. Προχώρα εδώ πέρα. Ωρε πούστη μου. Πού πω η καρδιά μου πως τυπά τώρα. Λοιπόν παιδιά. Δείτε εδώ τώρα τι γίνεται. Για μην βαριούνται τα παιδάκια. Έχει εδώ διάφορα καλούπια. Με διάφορα σχέδια. Πιάνεις μια κόλλα χαρτί, κάνεις τη στάμπα που θέλεις και γραφίζεις. Μάλιστα. Sunflower Garden. Εδώ παιδιά είναι το καπνιστήριο. Η ώρα εδώ είναι 9. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα μέρος. Μέσα στα δρόμια είμαστε. Το οποίο είναι αν σκυλοβαριέσαι δηλαδή, αν και οι πτήσεις εδώ είναι περίεργες. Για παράδειγμα, ψυχαγωγικός χώρος, παίζεις παιχνίδια. Πολυκαταστήματα. Το
Εδώ παιδιά χαλαρώνεις. Έχει μεγάλη οθόνη ποδόσφαιρο. Εδώ βγάζεις φωτογραφίες. Αυτό παιδί έχει το τρενάκι ή δεν έχει οδηγό. Δεν έχει οδηγό μέσα αυτό. Δεν έχει καθόλου οδηγό μέσα. Παιδιά, αυτό είναι το Terminal 3. Άλλο χάος κι αυτό. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Please go to gate B3 for immediate boarding. For passengers, here Z-Way, Ong Shung Ping, Mark Prong Q and Nguyen Tung So. Please go immediately to gate B3 for immediate boarding. What a problem there. Άλλο χάος και κάτω. Άλλο χάος ή κάτω. Πάμε να δούμε. Grandis Hotel λέει, play previous look, λέει shower, free movie. Πάμε να δούμε τι έχει πάλι. Εν μεταξύ άλλοι κοιμούνται, άσου να κοιμούνται, χάνουνε. Για να δούμε που κοιγάμε τώρα. Εστιατόριο. Αυτόματο νερό. Βάζεις το χέρι σου και ψυκάζει. Τώρα αυτή εδώ πέρα είναι πολύ προχωρημένη. Είναι πάρα πολύ προχωρημένη. Πω, τι γίνεται εδώ, κι άλλα ψάρια. Έχει και πενταλούδες. Πού τους, να τις μέσα εκεί είναι οι πενταλούδες, δε. Άρα τις δούμε. Να μια όμορφη πενταλουδίτσα. Έλα εδώ. Έλα εδώ, Μαρή. Έλα εδώ. Δεν έρχονται. Πενταλούδες. Τι άλλο θα δούμε. What is this? Barbecue meat. Hot. Barbecue meat? Yes, you can try. I try. Not bad. Want to buy some? You can buy a couple of slices. Maybe lunchtime. Good. And everything here is pork? It's pork. Pork. We do something like this in Greece. Is it? Yeah. But a little bit fat. Thank you. Okay. Τεχνολογία Sony. Με περίεργος, κανένα άλλη να θα βρούμε.
Γιατί τώρα το τελευταίο καιρό πολλοί Έλληνες κατεβαίνουν από Ελλάδα για Αυστραλία. Και διάμεσος σταθμός είναι Σιγκαπούρη. Βλέπετε τα μπέλα εκεί. Και να πας ευθεία κάτω 16 λεπτά με τα πόδια. Δεν πάμε. Άσε να πιαστούμε. Να πάμε πίσω. Παίρνουμε 18 λεπτά. 18 λεπτά λέει, 18. Κάτσαμε και φάγαμε στο μπούργκερ. Κιν μπούργκερ. Βασικά, εγώ πήρα μανιτάρι. Λοιπόν, δύο φάγαμε, πάμε ένα τρίτο. Όλοι και να λέτε φιλό. Αγκαθείτε. Και να πάω από την Άγιο Νικόλας στον Άγιο Πακού. Θέλω ένα τέταρτο. Φαντάσου, η μία μεριά. Κοίτα ρε, κάτι, κοίτα αυτή την μέρα. Κοίτα που λες, αυτή τη διάρκεια είναι. Κατάνω γυναίκες είναι ρε, πουστή μου. Καλοθραμμένες. Από το πολύ ρύζι που τρώνε και το καυτερό, να πούμε. Τι έγινε εδώ, τι έγινε ρε παιδιά. Α, εδώ δεν βγαίνουμε. Μετά θα πούμε εκεί. Μετά. Αεροσυνοδές. Αυτοτάει. Λοιπόν, το Terminal 1 είναι το μπλε. Terminal 3 είναι κόκκινο. Και λέω ότι είμαι εκεί πέρα. Το κίτρινο είναι το 2. Ευχαριστώ. Α, παιδιά, ξέχασα να πω. Ελεύθερο ίντερνετ. Το δουλεύεις για 15 λεπτά. Για να δεις τα email σου. Smile. Α380, Singapore Airlines. Μάλλον το φτιάχνουμε, το κάνουμε service. Συνυφυλάκας. 2 TLD γεννήτριες και 2 ροχο, ε. Πάνω και κάτω. Τα είναι. Για να μην περπατάς μέχρι κάτω, έχει τσουλίθες. Κάθεσαι πάνω και σε πηγαίνει. Και η διαδρομή είναι 13 λεπτά. Μάλιστα. Πούμε πως είμαστε στο Terminal 3. Έχει ένα κομμάτι εδώ πέρα και ένα κομμάτι από κάτω και έχει τέρμα κάτω. Θα πάμε στο Terminal 1. Δεν έχει οδηγό. Διαφήμιση του Johnny Walker. Μπουκάλι. Να βλέπεις το μπουκάλι, πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Άλλα κι άλλα. Τώρα τι είναι. Βγάζεις φωτογραφίες. Δεν είναι η φωτογραφία σου πάνω εδώ. Κοίτα ρε τι έχουν κάνει. Social 3.
πάμε να βγάλω μια φωτογραφία. Βγάλαμε φωτογραφία στο δέντρο. Πού είμαστε? Να είμαστε. Καλό, ε. Καλό, μπράβο. Φιλανοβιάτες, βρισκόμαστε στο Ντάρουιν, βρισκόμαστε. Λοιπόν, πετύχαμε μια από τις πιο καταπληκτικές, μάλλον πετύχαμε μια από τις καλύτερες παλίριες που κάνει σε αυτήν εδώ την περιοχή. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σας δείξω όταν η θάλασσα πλέον θα είναι ανεβασμένη. Βασικά πετύχαμε την καλύτερη φάση της παλίριας. Βλέπετε τους βράχους, δείτε πως με καλύπτουν οι βράχοι, τουλάχιστον πρέπει να είναι 3 μέτρα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε την προβλήτα. Πόσο έχει πάει η θάλασσα μέσα, παιδιά. Βρισκόμαστε στην προβλήτα. Βλέπετε εδώ. Εδώ είναι η θάλασσα. Παιδιά, δεν ξέρω αν διακρίνεται εκεί κάτω. Τουλάχιστον από εδώ που είμαι, από τους βράχους που είναι η θάλασσα πάνω, τουλάχιστον είναι 200 μέτρα κάτω. Δηλαδή θάλασσα τόσο τέρμα και κάτω. Μιλάμε γύρω στα, από ό,τι κόβω με το μάτι μου, 800 μέτρα από εδώ που βρίσκομαι. Είχαμε τραβήξει, είχαμε πάει εκεί στην παραλία, στην Αμμουδιά. Και δείτε τώρα που βρίσκομαι. Από πίσω. Δείτε εδώ, παιδιά, δείτε. Δείτε. Πρέπει δηλαδή να την κάνουμε γρήγορα. Δείτε εδώ. Πόσο γρήγορα ανεβαίνει η θάλασσα, άρχεται πάνω. Σημαίνει ότι πρέπει να την κάνουμε. Ωραία, μάγκα μου. Δείτε. Ανεβαίνει η θάλασσα. Πρέπει να φύγουμε, παιδιά. Πρέπει να την κάνουμε. Οπωσδήποτε γρήγορα. Πω, τι θέλω αυτό.
Τώρα περπάτα Γιάννη, όσο χωρίς. Πω πω. Παιδιά, χαίστηκα πάνω μου, Χαίστηκα πάνω μου, ειλικρινά. Χαίστηκα πάνω μου. Κοιτάξτε ρε παιδιά, πόσο γρήγορα έρχεται. Πολύ γρήγορα. Πού ήμασταν και πού πάμε, τώρα ερχόμαστε σιγά σιγά προς τα έξω. Πάμε και εμείς προς τα πίσω. Καλογιάντες, καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε μια πολύ ωραία περιοχή. Το GPS είναι έτοιμο. Δείτε και τι ώρα είναι. Είναι 8, 9 παρά 10 το πρωί. Μια μισή ώρα με δύο διαδρομή. Θα τα πούμε. Ελπίζουμε πρώτη φορά που πάμε εκεί και θέλω να ευχαριστήσω το Μαρίνι, το Ματαδάκι και την Μαρία την Φωτάρα που μου δώσανε πληροφορίες σημαντικές στο πώς θα πάω για να μην χαθώ, άσχετα θα έχουμε το GPS. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, πάμε να πάρουμε τον Μιχάλη τον Πελεκάνο, ένα παιδί από την Κάλυμνο, ο οποίος ξέρει άπια στα ελληνικά και παρακόμαστε. See you! Λοιπόν, βιλανοβιάτες, εδώ είναι ο Μιχάλης. Αλλό Ρόδος. Αλλό Ρόδος λέει. Σταματήσαμε για να κάνουμε ένα διάλειμμα. Και θολώσανε τα γυαλιά μας, φίλε. Και θολώσανε τα γυαλιά μας. Τα τρελά αφήσαμε ξεκλείδωτα, βαριά σκιά επάνω μας στο τίποτα. Στη γη, στο φως γυρεύουμε απίδωτα και μια στεριά το κύμα να κρατήσει. Δεν μπορώ χρησμούς και επιχειρήματα γραφτά κι αυτά στα δυο μας υποδήματα. Για μας μετρούν καρδιές και συναισθήματα. Μα αν γελάς η νύχτα θα φωτίσει. Χαμογέλα, πιάς τα όλα πίσω. Χαμογέλα, όνειρα να αρχίσω. Χαμογέλα, να έρθει νέα μέρα. Χαμογέλα, πάμε παραπέρα. Χαμογέλα, δώσ' μου μια ελπίδα. Χαμογέλα, γύρνα τη σελίδα. Χαμογέλα, κάσε μα την πλάτη. Μας χωράει όλους η αγάπη. Αν στο φως ανάποδα πηγαίνουμε και αν μαζί στην ίδια βάρκα γέρνουμε. Παντός καιρού μας έκανε η φύση. Δεν μπορώ χρησμούς και επιχειρήματα γραφτά κι αυτά στα δυο μας υποδήματα. Για μας μετρούν καρδιές και συναισθήματα. Μα αν γελάς η νύχτα θα φωτίσει. Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω. Χαμογέλα, όνειρα να αρχίσω. Χαμογέλα, να έρθει νέα μέρα. Χαμογέλα, κάσε μα την πλάτη. Μας χωράει
Λοιπόν, παιδιά, τυχαία βρήκαμε αυτό. Μιχάλη, εσύ θα βγεις έξω? Με τίποτα. Με τίποτα, γιατί? Ξέχασέ το. Ξέχασέ το, εγώ θα βγω. Δεν το χάνω αυτό το πράγμα, το οποίο το όμορφο. Τα μάξι είναι κοντά, κροκόδιλο δεν πιστεύω να έχει εδώ πέρα, ρε. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στην εποχή το wet season. Wet season σημαίνει ότι είναι η εποχή των βροχοπτώσεων και η ζέστη, ζέστη. Λοιπόν, τα μάτια μας 14. Εδώ είναι ένα μέτρο που δείχνει και καλά, ρε παιδί μου, πόσα μέτρα είναι το νερό. Φαντάζεσαι, αυτό το πράγμα εδώ όλο πλημμυρίζει. Μη φοβάσαι, ρε. Λοιπόν, αγαμώ το και τρόμαξα, ρε. Γελάς. Φίλε, είμαστε πολύ τυχεροί για να περάσουμε. Κροκόδιλο δεν βλέπω. Πω πω, ρε παιδιά. Ωραία παιδιά, μιλάμε, νιώθω την άγρια φύση. Κοίτα ρε. Πω πω, ωραία πράγματα, ρε παιδιά. Ωραία πράγματα. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια, μια χαρά, πάμε. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Ωραία πράγματα, ε. Εδώ. Καταφέραμε, ήρθαμε εδώ στο Wingy Falls. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι ένας καφές να πίνε. Το Μιχάλη, τι έχεις να πεις, φίλε? Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άρα πολύ ωραία. Ε, δηλαδή άξιζε τον κόπο. Βεβαίως. Βεβαίως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να πιούμε καφέ. Καφέ. Αυτό που είπα εγώ πριν. Μόνο που ακούς τον ήχο του νερού, ηρεμείς ψυχικά. Κάτι ασυνήθιστο που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι σε τέτοιες περιοχές εδώ έχει ψισταριές, BBQ, barbecue δηλαδή. Εδώ αυτό δουλεύει με γκάζι. Δουλεύει με γκάζι, παιδιά, όπως το βλέπετε, δουλεύει με γκάζι. Έχει και τη μυρωδιά, κάποιος πρέπει να έχει ψήσει εδώ πέρα και τραπεζάκια για να βάλει στο τα τέτοια σου. Πιο κοντά ελεζεύτη. Και καλά βρέθηκε η κροκόδιλος σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, ρε παιδιά. Αλλά πού πίνεις καφέ, ρε φίλε? Πω δικέ μου. Πω δικέ μου. Πω. Ήρεμα, γιατί μην πάρεις και τίποτα, ήρεμα. Απολαύστε το! Απολαύστε το, παιδιά! Εδώ λέω ότι βρέθηκε κροκόδιλος. Όσοι ξέρετε αγγλικά, διαβάστε.
ξανά. Μπάνιο. Αν μου πούνε ότι μπορώ να κάνω. Αν σου πούνε, εγώ πάντως και να μου λέγανε ότι να κάνεις δεν θα κάνω. Περιπτώ να σας πω, ήταν τέλεια. Ρε, κουραστήκαμε στην διαδρομή, κουραστήκαμε. Ε, κουραστήκαμε καθόλου. Αλλά δεν θες να πάμε τώρα να κάνουμε τον γύρο, ε. Φοβάσαι. Δεν ξέρω τι είναι. Ρε, αφού σου λέει γύρω-γύρω, πασκελεβαίνεις και κοιτά πάνω και βλέπεις που φεύγει το νέο. Ωραία, θα πάμε. Πάμε να πούμε καφέ και μετά. Καφέ πρέπει να πάμε πίσω. Θα πάμε πίσω. Οπωσδήποτε θα πούμε. Ένα καφέ πρέπει να το πιούμε για να... ναι, χωρίς καφέ, λέει ο Μιχάλης, δεν ξεκινάμε. Πρέπει, λέει, να πιούμε καφέ. Πάμε και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ένα θησαυρό. Ένα θησαυρό που μας είπε ο Μαρίνος ότι έχει αφήσει εδώ πέρα, μαζί με τη Μαρία, τον Μιχάλη που ήρθαν εδώ και ψήσανε. Ελπίζουμε να είναι εδώ. Ευελπιστώ δηλαδή. Λοιπόν, ναι, το βρήκα. Το βρήκα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Νάντο, Ρόδος. Όλα ρε παιδιά. Ρόδος, Παγκάκι Ρόδος. Το στίγμα της Ρόδου πλέον είναι εδώ. Το βρήκα. Αλλά είπες ότι γράφει και κάτι άλλο ρε φίλε πάνω και δεν το βλέπω. Μόνο Ρόδος γράφει. Μήπως είναι στο άλλο Παγκάκι. Για να δούμε. Εδώ. Τι λέει. Εδώ δεν βλέπω τίποτα παιδιά. Άρα βρήκαμε τη Ρόδος. Στο Παγκάκι εδώ. Βρήκαμε τη Ρόδος. Ωραία πράγματα. Ωραία. Εδώ παιδιά άλλο συνέστημα τώρα. Να βλέπεις τώρα χαραγμένο σε ένα Παγκάκι. Να βλέπεις Ρόδος. Στην Ελλάδα το 1% να είχαμε στην Ελλάδα. Με αυτά που διαθέτουν εδώ στις γνώσεις και τις γνώμεις, θα ήμασταν καλύτερα παιδιά. Πολύ καλύτερα. Πολλοί κόσμος έχει ξεσηκωθεί, έχει φύγει, έχει φύγει. Έχει πάει η Αυστραλία που είμαι εδώ δηλαδή. Ντάρουιν, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Καμπέρα, Αμερική, Καναδά. Σταματήσαμε για να φάμε. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, πεινάσαμε. Λοιπόν, κάτσαμε να φάμε. Ο Μιχάλης παρήγγειλε κροκόδιλο. Μου κάνεις καγκουρό. Εγώ παρήγγειλα καγκουρό, πατατούλες και πάει λέγοντας αυτή είναι μπουκιά. Ωραίο πράγμα, ε! Ένα τσιγάρο. Τι κοιτάτε ρε, τι θέλετε. Μότο μου. Με αφήνετε. Ωραίο χαρμάνι. Ωραίο χαρμάνι. Τι θέλετε ρε. Τι θέλετε ρε. Αφήστε με ρε να κάνω το τσιγάρο μου ρε. Αφήστε με ρε. Μωσέ μου. Να κάνω το τσιγάρο μου. Μπράβο. Γελάτε. Γελάτε με την πάτη μου. Μπράβο, μπράβο. Το Villanova TV σας παρουσιάζει το νέο αντικλεπτικό σύστημα για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Η Super Macella σας λύνει το κάθε πρόβλημα. Η Super Macella είναι ένας πιστός φύλακας για το αυτοκίνητό σας. Χωρίς μπελάδες δίνει ένα καλό μάθημα. Super Macella θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα ηλεκτρονικών. Το Villanova TV βρέθηκε στη Βιέννη, σε ένα ζωολογικό κήπο όπου δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Συναντήσαμε τη Μαζέλα. Γεια σας παιδιά. Καλώς ο κόλλος μου, ε. Καλώς. Σας αρέσει. Έλαλο. Σας αρέσει. Έλα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 λ
Φαγούρα. Φαγούρα, μιλάμε με πολύ μεγάλη φαγούρα. Αν δεν βάλω δάχτυλο δεν γίνεται τίποτα. Αμάν. Αμάν, 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 αμάν. Αμάν, φαγούρα. Αυτό είναι. What do you think you're hawking at, huh? What, you don't like the way I drive? What, come on in here, I'll give you a try.
battle left. I didn't know. You want a piece of me? Why don't you come on out and get you some, huh? Where are you gonna go now? Well, you can't speed up by anybody now. You think you're better than me? Well, you think, oh, I don't like the way you drive. Well, you got a fancy new butt, huh? See, out. Super Masella, σας λύνει το πρόβλημα στο PKV. Πηγαίνοντας προς τη δουλειά μου, έπεσε κατά λάθος καφέ επάνω μου και έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου. Από εδώ και πέρα θα έχω την Super Masella. Super Masella. Και τώρα και γιατρός. Super Masella. Όνομα εγγύηση. Yeah, happened about a month ago. I was driving my new truck home from the bingo and it just died. Now, next thing I know, I seen this bright light up in the sky. Then aliens was everywhere. Now, I don't do probes. So I'm glad I bought a truck with a trunk key. Super Masella, σας λύνει το πρόβλημα στο PKV. Πού! Να δούμε τι θα βγάλουμε. Μάλλον πιάσαμε ορφό. Το zoom, τι είναι το zoom? Όχι, κανονικά το zoom. Μόνο μας είδε το κινητό μες στη θάλασσα. Έχουμε άλλα. Κάτι φαίνεται, φίλε. Ψάρι. Περίμενα να μαέψω. Δύο ψάρι έχει πάνω, ρε. Μικρά είναι, τι είναι? Σιγά, από κάτω μας είναι, ρε. Ένα, τρία, δύο, εγώ είδα. Τι είναι? Χίνος. Μαλά, καχαρίας. Καχαρία. Πιάσαμε καχαρία. Τι είναι αυτός? Ποια από εδώ? Πέτω, μάγκα, πιάσαμε καχαρία. Αν είναι δυνατό. Πού είναι τα καρέ, φίλε? Πού έφυγε? Δεν έσκασε αυτό? Πιάσαμε δύο καχαρίες. Μαντάρα. Αυτός έψωγε την ντομάτα του για λέει αλήθεια. Θόλωσε. Αυτή είναι μπαλάδες. Έλα φίλοι, τα μάλλον τραχτήκα νόξο γιατί. Δεν το βάλει μετά και όπιζο. Αυτό είναι πρώτη φορά πιάνεις καχαρία. Ρε φίλοι, άρα σημαίνει ότι έχουμε καχαρίες εδώ. Κάνουμε και μπάνιο στη θάλασσα. Here we go! Rock to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Rock to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Rock, rock, rock to the rhythm, to the rhythm. The rhythm.